Επαναλαμβανόμενες είναι οι συζητήσεις μας τα τρία αυτά χρόνια. Εγώ θα σταθώ στο ότι εδώ και 3,5 χρόνια μεγάλα έργα που είχαν δρομολογηθεί και για τα οποία είχαν εξασφαλιστεί και οι χρηματοδοτήσεις δεν ξεκίνησαν. Αυτό φυσικά δεν είναι καλό και χρειάζεται, μακάρι στην πορεία της νέας χρονιάς, να γίνουν οι ανάλογες τροποποιήσεις που θα άρουν αυτές τις αγκυλώσεις και θα υπάρξει ξεκίνημα αυτών των έργων. Στα νομικά πρόσωπα, οι προϋπολογισμοί είναι προκαθορισμένοι από την ιδρυτική τους. Και αυτοί οι προϋπολογισμοί πρέπει να καλυφθούν. Επομένως, δεν αναζητάμε πόσα δόθηκαν ή πόσα θα δοθούν, πόσα δόθηκαν πέρυσι, πόσα θα δοθούν φέτος. Έχουν συγκεκριμένους προϋπολογισμούς και αυτά τα χρήματα είναι υποχρεωμένη η Δημοτική Αρχή να τα δώσει για να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες. Από εκεί και μετά, βέβαια, όταν χρησιμοποιούν διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα, εντάξει, αυτά είναι στα σύν, είναι επιπλέον ποσά. Πολλά έργα συνεχιζόμενα δεν απορροφούν, να το είπαν και άλλοι συνάδελφοι προηγούμενα, βλέπουμε τα ίδια ποσά. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Η καθημερινότητα είναι δύσκολη, δεν καλύπτονται πολλές ανάγκες, αναφέρθηκαν πάρα πολλά σχετικά με την αγροτική οδοπία, αναφέρθηκαν σχετικά με τα αλεξικέραυνα, με την ασφάλεια των πολιτών. Υπάρχουν ελλείψεις και είναι φυσικό, ποτέ κανείς δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Αλλά όταν 3,5 χρόνια έργα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση δεν έχουν ξεκινήσει, είναι το τέλος της θητείας αυτής της Δημοτικής Αρχής και εμείς δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Και κανείς δεν μπορεί να δικαιολογηθεί γι' αυτό. Είτε φταίει ο εργολάβος, είτε κάτι άλλο. Δεν θα το ψηφίσουμε το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό στη συνέχεια, γιατί το βασικό και ουσιαστικό κομμάτι του προϋπολογισμού είναι το τεχνικό πρόγραμμα. Εντάξει, συμπληρώνεται ο προϋπολογισμός με επιχορηγήσεις, κάτι διορισμούς που χρειάζονται ή δεν χρειάζονται, κάτι αναθέσεις, με τα λειτουργικά. Αλλά το κομμάτι το ουσιαστικό που δίνει και προοπτική, που δίνει δυναμική και μια αναπτυξιακή πορεία, είναι το τεχνικό πρόγραμμα. Συνεχίζουμε τον κύριο Φραγκόπουλο.